ευχαριστούμε και εμείς. Καλησπέρα στην Ανώτατη της Ομοσπονδίας Πολιτικής Ελλάδος. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Αν εσείς θελήσετε, μπορείτε να τη σταματήσετε, διότι στην ερχόμενη Βουλή, με οποιασδήποτε συνθήκες, εσείς θα είσαστε ο αποφασιστικός παράγων που θα χρειάζεται η νέα κυβέρνηση κάποια στιγμή για να έχει τους 180. Χωρίς το κοινά, 180 δεν μπορεί να υπάρξουν. Το δημογραφικό αποτελεί μια μεγάλη απειλή για την εθνική μας προοπτική. Όλο και λιγότεροι Έλληνες, όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι. Ζητήσαμε γι' αυτό να δημιουργηθεί διακομματική επιτροπή στη Βουλή, για να εξετάσουμε τα αίτια και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα άμεσα. Δεν μείναμε εκεί. Καταθέσαμε και συγκεκριμένες προτάσεις. Προτάσεις που στηρίζουν την οικογένεια και δίνουν κίνητρα για να κάνουν τα νέα ζευγάρια παιδιά. Ξεκινάμε πριν απ' όλα με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, αλλά και τη μείωση του έμφυα κατά 30%. Και πέρα από τα οικογενειακά επιδόματα και τις εφάπαξ εισφορές, χρειάζονται τα ζευγάρια στήριξη σε βάθος χρόνου, γι' αυτό και προτείνουμε 200 ευρώ το μήνα για 3 χρόνια σε κάθε νέο ζευγάρι που κάνει ένα παιδί. Οι προτάσεις μας αυτές δεν αντιμετωπίστηκαν από τα άλλα κόμματα με θετική ανταπόκριση. Δεν ψηφίστηκαν. Είναι όμως εκεί και αποτελούν δέσμευση για μας. Θέλουμε να τα κάνουμε πράξη. Η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος και επισήμως ευχαριστεί την κυρία Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, την κυρία Γεννηματά, που επισκέφθηκε την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέχνων Ελλάδος και είναι πρώτη φορά που αρχηγός κόμματος που έχει ασκήσει εξουσία και έχει κυβερνήσει την Ελλάδα να έρχεται στα γραφεία της για να αποδώσει τιμή στους πολυτέκνους. Της ευχόμαστε στη Νέα Βουλή να είναι ο καταλήτης που θα επιβάλλει αυτά τα οποία είπε προηγουμένως και θα μπορέσει να τα επιβάλλει, γιατί θα έχουν ανάγκη τους 180 βουλευτές.